Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, αλλά η επικαιρότητα μας επιβάλλει να παρουσιάσουμε σήμερα μια έκτακτη εκπομπή, μια έκτακτη συνέντευξη, καθώς από το πρωί βρίσκεται στην Ηλία η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία πριν λίγο ολοκλήρωσε μια περιοδία στον ΟΜΟ, όπου πραγματικά είδε, άκουσε, συζήτησε για πάρα πολλά θέματα που αφορούν την περιοχή μας και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης την κυρία Γεννηματά μετά από αυτή την κοπιαστική ημέρα. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας και καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν όλα, θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που απασχολούν την κοινωνία μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να ξεκινήσουμε από το ένα χρόνο δημοψήφισμα, την επέτειο. Τώρα, μαύρη ή όχι και τα λοιπά, εσείς θα μας τα πείτε αυτά, την επέτειο του δημοψηφίσματος. Δυστυχώς είναι μια μέρα που δεν ξεχνιέται εύκολα από τον ελληνικό λαό, γιατί το τυχοδιοκτικό αυτό δημοψήφισμα έχει αποτελέσματα. Έχει αποτελέσματα που τα βλέπει στην καθημερινότητα του Έλληνας πολίτης και τα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ βαρύς. 86 δις χάθηκαν από την ελληνική οικονομία. 12,5 δις είναι τα νέα μέτρα που έχουν επιβληθεί. Τσεκούρι στις συντάξεις, πέφτουν οι μάσκες ότι δήθεν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στηρίζει τους μη προνομιούχους και τους πιο αδύναμους. Η πρώτη κατοικία πλέον βρίσκεται σε πληστηριασμό, έχει ξεκινήσει. Τα λουκέτα το ένα μετά το άλλο, νέος γύρος ύφεσης και ανεργίας είναι μερικά από τα αποτελέσματα και αν κανείς βάλει την φοροκαταιγίδα μπορεί να σχηματίσει την εικόνα για το ποιο ακριβώς ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής που ακολούθησε τον τελευταίο 1,5 χρόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να σας διακόψω. Όχι μόνο δεν ξεχνιέται, να ολοκληρώσω αυτή την πρόταση, αλλά θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ξανά να μας διχάσει, γιατί εκτός όλων των άλλων αυτό το τυχοδιοκτικό δημοψήφισμα ήταν και απολύτως πολωτικό για τον ελληνικό λαό. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν σε κανέναν να μας χωρίσει σε στρατόπεδα πάνω σε πλαστά διλήμματα και σε ψέματα, κύριε Γερόπουλε, όχι σε αυταπάτες. Μάλιστα. Ωστόσο, μετά το δημοψήφισμα ακολούθησε η έγκριση από την Ελληνική Βουλή και με την δική σας ψήφου της συμφωνίας που έκανε ο κύριος Τσίπρας με τους Ευρωπαίους και αμέσως μετά είχαμε εκλογές όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε αυτές τις εκλογές και σχημάτισε κυβέρνηση ξανά με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είχαμε υποχρέωση το καλοκαίρι να στηρίξουμε την Ελλάδα. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ήταν σε τέτοια κατάσταση αναξιοπιστίας η κυβέρνηση της χώρας που είπαν φεύγουμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μας έδειξαν την πόρτα εξόδου όχι απλά από την Ευρωζώνη. Προσέξτε το, από την Ευρώπη θα ήταν η έξοδος. Δεν είχαμε άλλο δρόμο παρά μόνο όσοι πιστεύουμε ότι πριν από όλα για λόγους ασφάλειας η Ελλάδα θα πρέπει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν είχαμε άλλο δρόμο παρά να στηρίξουμε την παραμονή της χώρας μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Και αυτό κάναμε. Του είπαμε όμως τότε, μην οδηγήσεις τη χώρα σε εκλογές. Αξιοποίησε τη συνεννόηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τη συνένεση που σου δίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 5 κόμματα και 250 βουλευτές. Και φρόντισε να φτάσουμε σε ένα στέρεο έδαφος, να μπορέσουμε μέσα από μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, να βελτιώσουμε αυτή τη συμφωνία που έχεις φέρει, που είναι δυσβάσταχτη. Όλα αυτά του τα είπα η ίδια, κατηδίαν. Πολλές φορές και να φτάσουμε στη συζήτηση για το χρέος και τότε πλέον ας ξεκινήσει η συζήτηση για τις εκλογές και τη νέα αναμέτρηση και ο ελληνικός λαός να κρίνει ποιος είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει την πορεία της χώρας. Δυστυχώς δεν μας άκουσε, χρησιμοποίησε τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και οδήγησε τη χώρα σε νέες εκλογές κάτω από αυτές τις συνθήκες για να λύσει τα εσωτερικά του ζητήματα και να σχηματίσει μια κυβέρνηση με οριακή πλειοψηφία ξανά με τον συνεργάτη του, τον κύριο Καμένο. Μάλιστα.
Λοιπόν, για να έρθουμε όμως στο σήμερα, το Brexit τελικά δεν έγινε, όμως δυστυχώς για την Ευρώπη πριν λίγες μέρες υπήρξε το δημοψήφισμα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί με οριακή πλειοψηφία επεκράτησαν αυτοί που υποστήριζαν την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρώπη. Δύο τα ερωτήματα. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα, αν πιστεύετε ότι και η Ευρώπη θα πρέπει πλέον να αλλάξει πολιτικές, θα πρέπει να προβληματιστεί από αυτή την απόφαση του Βρετανικού λαού και αν θέλετε να γίνει πιο χαλαρή στα μέτρα που παίρνει, στους περιορισμούς που θέτει στις κυβερνήσεις των χωρών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αρνητική. Λέω πολλές φορές ότι χάσαμε μια σημαντική μάχη. Το ζητούμενο όμως είναι να μην χαθεί ο πόλεμος. Γιατί τώρα η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η πρώτη επιλογή που έχει, η μία επιλογή, είναι να κάνει διορθωτικές κινήσεις, να κάνει αλλαγές, να κάνει μεταρρυθμίσεις, να αναλογιστεί τι έφταιξε, τι συμβαίνει. Γιατί το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο Brexit. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο και το γνωρίζουμε όλοι. Ο δεύτερος δρόμος είναι να σκληρύνουν τη στάση τους και να ακολουθήσουν μία διαδρομή των προθήμων, αυτών που θέλουν και μπορούν να ακολουθήσουν τις ταχύτητες που θέτουν και τους στόχους, και άρα να οδηγηθούμε σε κράτη-μέλη πολλών ταχυτήτων. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας δεν πρέπει να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Δεν πρέπει να βρεθεί έξω από τον κεντρικό πυρήνα των κρατών μελών της Ευρώπης. Από τη μεριά μου ως μέλος της σοσιαλιστικής ομάδας, συμμετείχα τις προηγούμενες ημέρες στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έγινε στις Βρυξέλλες και κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις. Ναι, πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγές, διορθωτικές κινήσεις και μεταρρυθμίσεις. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα και να προετοιμαστούμε για μια νέα συνθήκη. Προφητικά είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1992 ότι το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης δεν χωράει μέσα στη συνθήκη του Μάστριχτ και ότι αυτή είναι απλώς ένα σταθμός στην πορεία, ένα σταθμός που θα ξεπεραστεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προετοιμάσουμε μέσα από μια ευρύτατη και αντιπροσωπευτική συνέλευση με εκπροσώπηση των κρατών και των εθνικών κοινοβουλίων. Μία συνέλευση λοιπόν που θα προετοιμάσει τη νέα συνθήκη. Νέα συνθήκη που πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την κοινωνική διάσταση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, τέλος τη λιτότητα, ολοκληρωμένες πολιτικές για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας, χρηματοδότηση σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, γιατί υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές ανισότητες, για να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τις συντηρητικές πολιτικές, που αν θέλετε σε μεγάλο βαθμό έχουν και την ευθύνη, γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο, μαζί με το λαϊκισμό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, είναι, ναι, περισσότερη δημοκρατία στον τρόπο λήψης αποφάσεων, εκπροσώπηση και σύνδεση των εθνικών κοινοβουλίων και ολοκλήρωση της ΟΝΕ και στα ζητήματα της κοινής άμυνας, αλλά και μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Το θέμα είναι, κυρία Γεννηματά, αν αυτά που λέτε, τα οποία βεβαίως και είναι στην σωστή κατεύθυνση, αν τα ακούνε η Μέρκελ, αν τα ακούει ο Σόιμπλε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δυστυχώς, μάλλον οι συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι υπέρ των νεοφιλελεύθερων, υπέρ των συντηρητικών. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εγώ αισθάνομαι ευτυχής που σε αυτή τη συγκυρία μπορώ να συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί πιστεύω ότι είναι δική μας ευθύνη των σοσιαλιστών να σηκώσουμε αυτή τη σημαία των αλλαγών, και αν δεν το κάνουμε εμείς τώρα, τότε ποιος θα το κάνει και πότε. Κάθε μέρα που περνάει, οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται ότι υπάρχει μία ελίτ, η οποία μπορεί να είναι είτε οικονομική είτε πολιτική, που παίρνει αποφάσεις για το μέλλον τους, των Ευρωπαίων πολιτών, ερήμην τους.
νιώθουν όλο ένα και περισσότερο αποκομμένοι από το κέντρο λήψης αποφάσεων και αναρωτιούνται αν μπορούν να προσδοκούν σε καλύτερες μέρες μέσα από το κοινό μας αυτό σπίτι. Πρέπει να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι μπορούν να περιμένουν ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό δεν γίνεται στον αυτόματο πιλότο. Γίνεται μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, μέσα από δουλειά, αλλά και μέσα από συγκρούσεις με τους συντηρητικούς και νεοφιλελεύθερους της Ευρώπης που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν το συσχετισμό. Αλλά εμείς δεν πρέπει να μείνουμε βουβοί. Πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να ισχυροποιήσουμε τη φωνή μας. Μάλιστα. Για να έρθουμε και στα δικά μας, τα εσωτερικά. Γίνεται πολλή κουβέντα το τελευταίο διάστημα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μια κουβέντα, μια συζήτηση που την άνοιξε η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, είχε διαδοχικές συναντήσεις με εσάς τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και το ερώτημα που σας θέτω είναι γιατί αυτό που πλέον έτσι φαίνεται είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, θα πει όχι στην πρόταση, λέει μάλλον όχι στην πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι σε μονοψήφια νούμερα, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν θα είμαστε για πολύ σε μονοψήφια νούμερα. Ο κόσμος επιστρέφει, μας ακούει, οι μάσκες έχουν πέσει, όλοι καταλαβαίνουν πλέον τα ψέματα, ότι δεν υπήρχαν ψευδεστήσεις και αυταπάτες, αλλά συνειδητά ψέματα, και όλο και περισσότερο επιστρέφουν οι άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν το ΠΑΣΟΚ και βλέπουν ότι σήμερα γίνεται και από τη δική μας την πλευρά μια μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και αναγέννησης. Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Τέλος πάντων. Να επιστρέψουμε στον εκλογικό νόμο. Εσείς λοιπόν δεν είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Τουλάχιστον πέρυσι είχατε καταθέσει. Βεβαίως ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Βενιζέλος τότε πρόεδρος. Δεν είχε γίνει αλλαγή της ηγεσίας, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Υπάρχει μια συνέχεια. Υπήρχε πρόταση για την απλή αναλογική, την οποία βεβαίως τότε η κυβέρνηση δεν την υιοθέτησε. Σήμερα λοιπόν που το φέρνει η κυβέρνηση στο τραπέζι, γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει όχι? Καταρχήν, κατ' επανάληψη, έχω αρθρογραφήσει και δημόσια έχω παρουσιάσει την πρόταση την οποία κατέθεσα και πριν από λίγες ημέρες. Το ερώτημα θα πρέπει όμως, νομίζω, να αντιστραφεί. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα γιατί πέρσι που ήταν πρωθυπουργός δεν ψήφισε την πρόταση νόμου του κυρίου Βενιζέλου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όταν στις 24 Ιουλίου στο τραπέζι του Προέδρου της Δημοκρατίας του είπαμε φέρε τώρα αλλαγή του εκλογικού νόμου και σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών, αρνήθηκε να το φέρει ενώ ήξερε ότι η Βουλή εκείνη μπορούσε να το περάσει? Και γιατί σήμερα βιάζεται τόσο πολύ ενώ προσπάθησε, υποτίθεται, με μία συνάντηση στην οποία δεν μας παρουσίασε καμία συγκεκριμένη πρόταση, αλλά μία κατάσταση σούπερ μάρκετ, γιατί βιάζεται τόσο πολύ και δεν αφήνει χρόνο να επεξεργαστούμε οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μία πρόταση στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε? Διότι ο εκλογικός νόμος είναι το μέσον για να φτάσουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας και να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση, να σπάσουμε την πόλωση, να σπάσουμε το διχασμό, να σπάσουμε το πελατειακό κράτος και την πελατειακή λογική. Αν όμως ξεκινάμε με κινήσεις τακτικισμού και μικροκομματικού ωφέλους, τότε καίμε και τις τελευταίες δυνατότητες και ελπίδες που έχουμε ως πολιτικό σύστημα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε αυτό που περιμένει ο ελληνικός λαός από εμάς. Εμείς λοιπόν, βλέποντας ότι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα δεν μπορεί να διασφαλίσει αυτή την ευρύτερη συνεννόηση των κομμάτων, διάβασα και τη δική σας πρόταση. Του λέμε μην βιάζεσαι. Σε πάρα πολλά συγκλίνεται. Του λέμε, ναι, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα θέματα. Του λέμε μην βιάζεσαι. Εμείς αντιπροτείνουμε μία πρόταση που είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη, γιατί αυτά τα θέματα έχουν μια δυναμική. Μπορεί κανείς πολλά να πει πάνω σε αυτά. Υπάρχουν πολλές όψεις σε αυτές τις προτάσεις. Όμως είναι μία ολοκληρωμένη σε μεγάλο βαθμό πρόταση και τους λέμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία και στο Ποτάμι και στην Ένωση Κεντρών να προχωρήσουμε, να συζητήσουμε και να δούμε πού μπορεί να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, έτσι ώστε να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα μακράς πνοής
που θα ανταποκριθεί στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες και δεν θα ακούει για άλλη μια φορά στη λογική του μικροκομματικού ωφέλους του κάθε κόμματος. Γιατί αυτές είναι οι στρεβλώσεις που έρχονται από το παρελθόν. Αυτό είναι το παλιό που θέλει να χτυπήσει δήθεν ο κύριος Τσίπρας και κάποτε πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις λογικές. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι θέλω να κάνω αλλαγές και να μην χτυπάς το θέμα των μεγάλων περιφερειών. Δεν μπορείς να λες θα δώσω ψήφο στα 17 που το στηρίζω πραγματικά με νύχια και με δόντια. Γιατί το Πασόκ ήταν αυτό που καθιέρωσε και την ψήφο στα 18 πριν από 35 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να μην δίνεις το δικαίωμα στους 500.000 περίπου ανθρώπους που έφυγαν από τη χώρα μας για να δουλέψουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν και να πούν την άποψή τους για το τι πρέπει να γίνει στον τόπο τους, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Και δεν μπορεί να συνεχίζεται η κοροϊδία των ομογενών, όταν πάντα πριν από τις εκλογές όλα τα κόμματα μιλούν για την ψήφο των ομογενών και όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή δεν υπάρχει ποτέ ο χρόνος να επεξεργαστούμε μια σωστή ρύθμιση για να μπορέσουν επιτέλους οι ομογενείς να ψηφίσουν, να συμμετέχουν και να εκλέξουν τους δικούς τους εκπροσώπους. Εμείς λοιπόν παρουσιάζουμε μια πρόταση σε όλα τα σημεία. Δεν φαίνεται. Και εκτός του ότι δεν φαίνεται να συγκεντρώνει όλους τους βουλευτές, καθιστά και ρυθμιστεί των εξελίξεων τη Χρυσή Αυγή. Γεγονός που εγώ το θεωρώ αδιανόητο. Να προχωρά κανείς σε τόσο σημαντικές αλλαγές με την ψήφο της Χρυσής Αυγής. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποιος είναι ο λόγος αυτής της βιασύνης. Όταν μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ο αρμόδιος υπουργός παρουσίαζε τη δική μου πρόταση ως πρόταση της κυβέρνησης που επρόκειτο να καταθέσει. Μα γι' αυτό λέω ότι σε πάρα πολλά. Λοιπόν, η αίσθηση και ο ίδιος, αυτή, και ο ίδιος ο κύριος, η αυτή είναι ότι οι δύο προτάσεις είναι πολύ κοντά. Και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας στο Μέγαρο Μαξίμου, μου είπε ότι εάν δει ότι μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ποτάμι και μαζί μας, θα συζητούσε ένα μικρότερο μπόνους. Τι άλλαξε λοιπόν και μέσα σε τρεις μέρες υπήρξε αυτή η σπουδή και δόθηκε αποσπασματικά η ρύθμιση αυτή στην δημοσιότητα, στον δημόσιο διάλογο. Όσον αφορά το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, μόνο μία ερώτηση. Είστε υπέρ ως Πασόκ της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό ή θα πρέπει να παραμένει το σημερινό καθεστώς η εκλογή του να γίνεται από τους Έλληνες βουλευτές? Εμείς πιστεύουμε ότι η διαρχία είναι λάθος. Θα οδηγήσει σε συγκρούσεις, σε σύγχυση και θα προσθέσει προβλήματα. Δεν θα βοηθήσει. Έχουμε παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις. Πιστεύουμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Όταν μου έθεσε το θέμα ο Πρωθυπουργός, του είπα: έχεις τους βουλευτές που απαιτούνται. Ξεκίνα τη διαδικασία που θεσμικά προβλέπεται, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που απαρέγκλητα θα πρέπει να τηρηθεί. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι δεν πρόκειται να το κάνει αυτό πριν από τις αρχές του 17. Με λίγα λόγια, στις ελληνικές καλένδες και η συνταγματική αναθεώρηση. Και άρα από όλο αυτό το πακέτο που παρουσιάστηκε πομποδός ότι τώρα ήρθε η ώρα της αριστερής κυβέρνησης να λύσει τα θεσμικά προβλήματα και τις στρεβλώσεις των τελευταίων ετών, από όλο αυτό το πακέτο που παρουσιάστηκε, κατέληξε να μας φέρει αυτή την αποσπασματική ρύθμιση και αυτό πρέπει να τους βάλει όλους σε σκέψεις. Μάλιστα. Είπατε και προηγουμένως, μιλήσατε για ευρύτερες συνεργασίες, για ευρύτερες συνενέσεις και η στρατηγική σας όλο το προηγούμενο διάστημα περικλείεται, θα έλεγα, σε δύο λέξεις. Εθνική γραμμή, την οποία την επαναλαμβάνετε πάρα πολλές φορές. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η εθνική γραμμή όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τον δρόμο του, από την άλλη πλευρά ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει επίμονα εκλογές γιατί βλέπει ότι φθήρεται η σημερινή κυβέρνηση και θα είναι αυτός αύριο στην εξουσία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή, το καθένα να τραβάει το δρόμο του. Δεν φαίνεται αυτή η εθνική γραμμή. Και πώς πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι μπορεί αυτό να το ξεπεράσουμε και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση ή να έχουμε ευρύτερες συνεργασίες και συμπράξεις? Κοιτάξτε, εμείς χτυπήσαμε το καμπανάκι του κινδύνου πολύ νωρίς και ζητήσαμε την παραίτηση αυτής της κυβέρνησης μέσα στη Βουλή,
όταν βλέπαμε ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση με θετικό τρόπο για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Και είπαμε τότε ότι πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ευρύτατης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η οποία να αναλάβει, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και να διορθώσει τα ιδιαίτερα ηφαισιακά και άδικα μέτρα που προβλέπονται μέσα από τη συμφωνία που έκλεισε το καλοκαίρι κακήν κακός η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Αυτό θα μου πείτε τώρα σημαίνει ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα, ότι πρέπει να διαμορφώσουμε αυτή την εθνική γραμμή και να τη στηρίξουμε και να την υλοποιήσουμε όλα τα κόμματα που πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ιδιαίτερα τώρα που από το ξεκίνημα της συζήτησής μας αναγνωρίσαμε και οι δύο ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και πιεστικό και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί η χώρα μας ξανά εκτεθειμένη και στο κέντρο προβλημάτων. Επομένως, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η εθνική γραμμή, η οποία να έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι αναγκαίες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο κράτος και στην οικονομία για να μπορέσει να πάρει μπροστά η ανάπτυξη, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να παραχθεί πλούτος, να υπάρξει αναδιανομή της, να δώσουμε την εικόνα ότι είμαστε ένα φιλοεπενδυτικό κράτος και να κερδίσουμε αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε τους επόμενους δύο στόχους της εθνικής γραμμής. Ο ένας από αυτούς είναι η αλλαγή του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν μπορεί η χώρα να φτάσει στο 3,5% μέχρι το 18 έτσι όπως απαιτείται, τη στιγμή που είναι ήδη αυτή τη στιγμή σε ύφεση ξανά. Όταν στο παρελθόν υπήρχε στην προηγούμενη συμφωνία ο στόχος αυτός, για να καταλάβετε τη διαφορά, η πρόβλεψη ήταν ότι το 15-16 θα έχουμε αθρηστικά ανάπτυξη 6%. Συγκρίνετε τα δύο νούμερα και βγάλετε τα συμπεράσματα μόνο σας. Και ο τρίτος στόχος... Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν τόσο πολύ έξω οι προβλέψεις, γιατί όπως γνωρίζετε τότε αυτομάτως θα πέσει ο κόφτης. Οπότε τα πράγματα λοιπόν θα είναι πολύ χειρότερα για τους Έλληνες πολίτες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και ακριβώς γι' αυτό τόσο έγκαιρα φωνάζουμε, γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσουμε αυτό το στόχο και δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε ξανά οριζόντιες και άδικες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, γιατί εκτιμάμε ότι δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία. Και από την άλλη μεριά, ο τρίτος στόχος αφορά το χρέος, που ναι μεν έχουμε πάρει ανάσα από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά εάν είχε πιέσει η κυβέρνηση να υλοποιηθεί η απόφαση του Eurogroup του 12, ως όφυλαν οι εταίροι μας, θα δινόταν ένα μήνυμα στις αγορές ότι η Ελλάδα έχει οριστικά αφήσει στο παρελθόν τις δύσκολες μέρες. Γι' αυτό και λέμε ότι η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους πρέπει να έρθει νωρίτερα και να μην περιμένουμε να πάει μετά από το 18. Όπως επίσης είναι αδιανόητο ολόκληρος ο δημόσιος πλούτος της χώρας να είναι ενέχειρο αυτή τη στιγμή στο βωμό του χρέους για 100 χρόνια. Θα έπρεπε να έχει προβλέψει στη συμφωνία η κυβέρνηση ότι ένα μέρος από την αξιοποίηση του δημοσίου πλούτου θα στήριζε το ασφαλιστικό και ένα άλλο μέρος θα πήγαινε για την ανάπτυξη. Γιατί διαφορετικά από πού θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη στη χώρα και πώς θα στηριχθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό λέει όμως η κυβέρνηση, ότι ένα μέρος θα πάει σε επενδύσεις κτλ. Προσέξτε τη λεπτή διαφορά που υπάρχει. Μιλάνε για επενδύσεις στα ακίνητα που συμπεριλαμβάνονται στο ταμείο, έτσι ώστε να πιάσουν καλύτερη τιμή κατά την παραχώρησή τους, κατά την πώλησή τους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να πάει και αυτό για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο, κυρία Γεννηματά, και στα της κεντροαριστεράς. Αναλάβατε μία πρωτοβουλία για την επανασύνδεση του χώρου, γιατί όντως είναι πολύ κερματισμένος. Πάρα πολλά κόμματα, διάφορες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν αυτή σας όμως η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται με βήματα, θα έλεγα έτσι, σημειωτών. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις, έχει ανοίξει ο διάλογος, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές
αγγυλώσεις από διάφορες πλευρές. Πόσο αισιόδοξοι είστε ότι τελικά θα υπάρξει ένα αίσιο αποτέλεσμα σε αυτή την πρωτοβουλία? Καταρχήν, εγώ θέλω να δηλώσω την ικανοποίησή μου, γιατί αυτή τη στιγμή και το ποτάμι και το Κηδισό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι δύο χώρες στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνθηκα, συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο διάλογο και προσπαθούμε να βρούμε μια προγραμματική σύγκληση που είναι η βάση για να πάρουμε αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Πρόσφατα, στην τελευταία σας συνάντηση με τον κύριο Παπανδρέου, τελικά. Ναι, βεβαίως, συναντηθήκαμε γιατί με τον Γιώργο. Γιατί μέχρι πρότινος υπήρχαν κάποιες διαφορές όσον αφορά την εκπροσώπησή του στην Επιτροπή Διαλόγου κτλ. Ας τα αφήσουμε αυτά. Σημασία έχει ότι συναντηθήκαμε. Έχετε δίκιο. Ότι συναντηθήκαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Καταλήξαμε σε μια κοινή ανακοίνωση. Διαπιστώθηκε η βούληση όλων των πλευρών να βρεθεί αυτή η προγραμματική σύγκληση. Ανέλαβε να μας στείλει τις προτάσεις του Κηδισό και τις περιμένουμε, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στο πόρισμα που θα βγει και από αυτή την Επιτροπή. Και από τη στιγμή που θα έχουμε στα χέρια μας αυτό το πόρισμα, που πιστεύω ότι σύντομα θα μας δοθεί, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει θετική κατάληξη, θα πρέπει να συναντηθούμε και να συμφωνήσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Εγώ έχω προτείνει. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή βλέπετε ότι. Το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει στη λειτουργία της Επιτροπής ήταν ένα δίμηνο, το οποίο έχει τηρηθεί. Αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνεται το δίμηνο, άρα δεν είναι και τόσο αργά τα βήματα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν και πολλά τα θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες επιστήμονες, ανθρώπους της επιστήμης, της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, εκπροσώπους εργαζομένων που συμμετείχαν, επιστημονικών φορέων που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Και άρα έπρεπε να έχουν και μια δυνατότητα διαλόγου. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει και στη συνέχεια να δοθεί ένας χρόνος ώστε αυτό το πόρισμα και αυτές οι ιδέες στις οποίες έχουν καταλήξει αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνει κτήμα της κοινής γνώμης πανελλαδικά και της βάσης της δημοκρατικής παράταξης. Πρέπει να κουβεντιάσουμε πολιτικά, πρέπει να παραχθεί πολιτική σε αυτόν τον τόπο και όχι μόνο παραπολιτική. Και πρέπει να δημιουργηθεί μια δυναμική από κάτω. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνημα βάσης. Δεν αρκεί να τα συμφωνήσουμε, τα συμφωνήσαμε σε επίπεδο κορυφής και πάμε παρακάτω. Αυτό ακριβώς το να πω. Για να πιστεί ο κόσμος ότι κάτι καινούριο γεννιέται, θα πρέπει να του δώσετε εσείς να καταλάβει ότι δεν ενδιαφέρεστε για τις καρέκλες. Ενδιαφέρεστε για την πολιτική, ενδιαφέρεστε πραγματικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η κοινωνία και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα έρχεστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα και θέλω να σταθώ σε αυτό. Το μήνυμα ότι δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για τις καρέκλες πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο και από τη μεριά μου νομίζω ότι το έχω καταστήσει σαφές. Ήμουν 6 μήνες εκλεγμένη πρόεδρος όταν πήρα την πρωτοβουλία και είπα ότι εγώ βάζω τον εαυτό μου στην κρίση της βάσης της παράταξης. Και ο επικεφαλής της παράταξης, εφόσον υπάρξει αυτή η προγραμματική σύγκληση, θα πρέπει να εκλεγεί με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία από τη βάση της παράταξης. Και είναι θετικό ότι ήδη έχουν εκδηλώσει και άλλοι ενδιαφέρον για υποψηφιότητα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει βούληση για να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Αλλά πρέπει βεβαίως να συμφωνηθούν όλα τα επόμενα βήματα. Δεν θέλουμε μετέωρα βήματα, δεν θέλουμε άλματα στο κενό, γιατί αυτός ο χώρος πρέπει να αναγεννηθεί, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ρεύμα πλειοψηφικό που να μπορέσει να προτείνει και να δώσει προοπτική και μια πρόταση διακυβέρνηση στον τόπο. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι, κύριε Αργυρόπουλε. Και για να κλείσουμε με αυτό, γιατί γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θεωρώ ότι στις συζητήσεις, στις επαφές που είχατε και σήμερα εδώ στην Ηλία με αυτοδιοικητικούς, με κομματικά στελέχη, με απλό κόσμο, λοιπόν, αυτό πρέπει να σας τόνισαν και να σας είπαν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανασύνθεση του χώρου, να γεννηθεί κάτι καινούριο, το οποίο θα επαναφέρει, αν θα έλεγα, κάποιες λαϊκές τάξεις που ήταν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά για διάφορους λόγους έχουν αποστασιοποιηθεί, θα επανέλθουν στο προσκήνιο και θα συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του χώρου. Φεύγω από εδώ ιδιαίτερα αισιόδοξη, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το εγχείρημά μας και την προσπάθειά μας. Κυρία Γεννηματά, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Όντως ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε και ευχαριστώ πολύ ελπίζω και εγώ. Ότι πολύ σύντομα
θα σας ξαναδούμε, θα σας έχουμε κοντά μας, γιατί πραγματικά είμαστε μια περιοχή που αντιμετωπίζει πάρα πάρα πολλά προβλήματα και ζητάμε το ενδιαφέρον, την μέρημνα και τη δική σας προσωπικά, αλλά και γενικότερα του χώρου τον οποίο εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.